Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρυσή Κοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και συγκεκριμένα το Δήμο Νεστορίου επισκέφθηκε χθες Τετάρτη 24 Νοεμβρίου ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλαος Γιατρομανολάκης. Στο σημείο αυτό να υποδεχτούμε στο δελτίο μας τον Δήμαρχο Νεστορίου, κύριο Χρήστο Κοσλιόπουλο. Κύριε Κοσλιόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Κοσμίδου. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Κύριε Κοσλιόπουλε, χθες ήταν μια σημαντική ημέρα για τον Δήμο Νεστορίου, καθώς το λέγαμε ότι έχουμε θετικές εξελίξεις, οι οποίες αφορούν τη στήριξη ορισμένων δράσεων από τη μεριά του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα θέλαμε λοιπόν να μας ενημερώσετε τι ακριβώς συνέβη με τον κύριο Γιατρομανολάκη, τι συζητήσατε και ποιες είναι αυτές οι θετικές εξελίξεις οι οποίες έχουμε. Κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο περίπου σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη. Εκφράστηκε μια πολιτική της κυβέρνησης για να αναβιώσει και να στηριχθεί η χειροτεχνία στην Ελλάδα και ένα κομμάτι της χειροτεχνίας είναι και η ταπιτουργία και η φαντουργία. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό της αναβίωσης της χειροτεχνίας μπήκε ως στόχος και το συζητήσαμε και εμείς και με τον Υπουργό Ανάπτυξης, πολύ δε περισσότερο με τον Υφυπουργό Πολιτισμού, που είναι αρμόδιος για τον σύγχρονο πολιτισμό και άρα και για τα μέρη αυτά της χειροτεχνίας. Συζητήσαμε λοιπόν με όλους αυτούς και με την Επιτροπή για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και με την Επιτροπή που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την στήριξη της χειροτεχνίας για να ξαναλειτουργήσει η παλιά σχολή που είχε δημιουργηθεί περίπου το 2004 από τον ΕΟΜΕΧ στο Νεστόριο. Τι ήταν αυτή η σχολή? Τότε ο ΕΟΜΕΧ ανά την Ελλάδα σε κάποιες ορεινές περιοχές είχε κάποια εργαστήρια ταπιτουργίας, τα οποία τα λέγανε σχολές. Δεν ήταν ακριβώς σχολές όπου έκλεινε ένας κύκλος και άνοιγε ένας άλλος. Φοιτούσαν δηλαδή κάποιοι και παίρνανε ένα πτυχίο, ένα χαρτί, ένα πιστοποιητικό. Αλλά εργάζονταν κάποιες κοπέλες εκεί πέρα με την βοήθεια μιας δασκάλας, μάθαιναν την ταπιτουργία που είναι μια δύσκολη τέχνη και πληρωνόταν με τους κόμπους και ήταν και ασφαλισμένες. Τώρα επιχειρείται να αναβιώσει πάλι αυτό, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο μοντέλο. Να γίνει δηλαδή καταρχήν για 2 χρόνια περίπου ως σχολή μαθητείας να λειτουργήσει, δηλαδή να εκπαιδευτούν κάποιοι άνθρωποι, γυναίκες και άντρες, δεν αποκλείονται και οι άντρες, στην ταπιτουργία και στην υφαντική, να πάρουν μια πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας και το πρόγραμμα αυτό μαθητείας μπορεί να γίνει ας πούμε από τον ΟΑΕΔ και αφού εκπαιδευτούν να συνεχίσουν να λειτουργούν αν θέλουν είτε μόνες τους ως επιχείρηση, ως συνεταιρισμός, είτε με τη βοήθεια κάποιου επιχειρηματία ο οποίος μπορεί να μπει και στον αναπτυξιακό νόμο, είτε να χωριστούν σε επιμέρους τμήματα και να δουλεύουν μεταξύ τους, να παράγουν προϊόντα και να βοηθηθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης να τα προωθούν. Πάντως θα βγει ένα μοντέλο εργασίας στο μέλλον μέσα από μία μελέτη που θα αναθέσει τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού για να δούμε πώς θα αναπτυχθεί, πώς θα επιβιώσει και πώς θα μακροημερεύσει η ταπιτουργία στη νέα της μορφή και με τον νέο τρόπο που πρόκειται να γίνει σήμερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Κοσλιόπουλο, γιατί βλέπουμε ότι θα ανοίξουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Είναι μια νέα σχολή. Μια νέα σχολή με την έννοια ότι θα λειτουργήσει ξανά στο Δήμο Νεστορίου. Θα δούμε μια ωραία κινητικότητα, μια διέξοδο στην ανεργία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, το εργαστήριο έχει κάποιες υποδομές. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα αναλάβει να κάνει κάποιο είδους ανακαίνιση, παρεμβάσεις, θα λέγαμε, να το εξυγχρονίσει. Κοιτάξτε, καταρχήν θα γίνει μία προγραμματική σύμβαση 4 μερών, δηλαδή ο Δήμος Νεστορίου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Ανάπτυξης και μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση θα δημιουργηθούν κάποια τεχνικά δελτία με τα οποία πρώτον θα ανατεθεί η εκπόνηση άμεσα και σύντομα μιας μελέτης βιωσιμότητας και ανάπτυξης της ταπιτουργίας και ταυτόχρονα μία μελέτη και ένα εργάκι μικρό, δεν χρειάζονται πολλά χρήματα, περίπου 30.000 ευρώ, για να συντηρηθεί ο χώρος και οι υποδομές που υπάρχουν εκεί μέσα, που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ήρθε ο Υφυπουργός και τα είδε και ο Περιφερειάρχης και νομίζω ότι μπορεί πολύ σύντομα,
εφόσον αυτά γίνουν πραγματικότητα, να ξεκινήσει να λειτουργεί αυτό το εργαστήριο της ταπειτουργίας. Άρα θα γίνει μια παρέμβαση. Επίσης θέλω να πω ότι ο Περιφερειάρχης από το δικό του πρόγραμμα Τρίτσης, το πρόγραμμα της Περιφέρειας, έκανε πρόταση για χρηματοδότηση της ταπειτουργίας Νεστορίου από το πρόγραμμα Τρίτσης, θα εκπονηθεί τώρα η μελέτη, έτσι ώστε αν στο μέλλον εμφανιστεί ένας επενδυτής, ένας επιχειρηματίας που μπορεί να αναλάβει αυτή την επένδυση, να προωθεί δηλαδή αυτά τα προϊόντα, τότε θα έχει έτοιμη την υποδομή, έτοιμο το χώρο, έτοιμους τους ανθρώπους εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους και μάλιστα σε μια εποχή, και θέλω να το πω αυτό και να το τονίσω, όπου η χειροτεχνία αρχίζει και ακμάζει και μάλιστα τέτοιου είδους προϊόντα χειροποίητα και πολλές φορές οικολογικά, και θα σας το πω στη συνέχεια αυτό, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Ναι, πραγματικά αυτό στη είναι Μεγάλη αλήθεια. Βρετανία, στη Μεγάλη Βρετανία ακμάζει σήμερα η χειροτεχνία. Και όταν λέμε χειροτεχνία, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, εννοούμε όλα τα προϊόντα που παράγει το ανθρώπινο χέρι με απλά μέσα και με απλούς τρόπους. Mm-hmm. Τα οποία προϊόντα είναι χρηστικά. Τα χρειάζεται δηλαδή ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του ή ξέρω εγώ σε οποιοδήποτε άλλες δραστηριότητες. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς το 2012 που κλείσαμε τον ΕΟΜΕΧ, που έκλεισε ο ΕΟΜΕΧ, που ήταν ένας οργανισμός που στήριζε γενικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την χειροτεχνία, γιατί τότε υπήρχαν περίπου 10.000 μικρές επιχειρήσεις χειροτεχνίας, δηλαδή που ασχολούνταν με την αργυροχρυσοχοΐα, την κεραμική, την αργυλόμαζα, την ξυλουργική, την αγιογραφία, την εικονογραφία, τα καλλιτεχνήματα και τα δημιουργήματα πάνω στο γυαλί, στο μέταλλο, στον γύψο, σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τότε υπήρχαν λοιπόν 10.000 τέτοια μικρά εργαστήρια, τώρα υπάρχουν ελάχιστα. Έχει γίνει μια μελέτη από πλευράς πολιτείας που λέει ότι θα μπορούσαν να δουλέψουν σε αυτού του είδους τις μικρές μονάδες από 50 μέχρι 100.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα. Όλα αυτά τα προϊόντα τώρα εισάγονται από την Κίνα. Τα δικά μας προϊόντα που ήταν μεγάλης αξίας καλλιτεχνικά προϊόντα αλλά και χρηστικά προϊόντα δεν υπάρχουν πλέον, και ό,τι παράγεται με αυτό τον φυσικό τρόπο υπάρχει τεράστια ζήτηση και άρα μπορεί να αναπτυχθεί χειροτεχνία πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό αποφάσισε το Υπουργείο να το δει ως έναν κλάδο της οικονομίας στη χώρα και γι' αυτό είπε ποιες υποδομές είναι εύκολες και μπορούν να λειτουργήσουν γρήγορα. Εντοπίστηκε το Νεστόριο που έκλεισε το 12, που τα χαλιά εκεί πέρα έχουν, ξέρετε, μείνει ημιτελή. Άμα έρθει ένας επισκέπτης θα δει έναν πολύ καλό χώρο, τους αργαλιούς στημένους και τα χαλιά, τα ακριβά χαλιά, τα χειροποίητα μισά. Δεν πρόλαβαν να τελειώσουν και δεν βγήκαν από τους αργαλιούς αυτούς. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε τις προϋποθέσεις να ξαναλειτουργήσουμε γρήγορα. Γι' αυτό απευθύνθηκε σε εμάς το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Πολιτισμού για να ξαναστήσουμε την ταπειτουργία άμεσα και να δουλέψει κάποιος κόσμος. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι, κύριε Κοσλιόπουλε, πόσο σημαντικό είναι αυτό. Είναι κάτι μελετημένο ήδη. Έχουν γίνει κάποιες σκέψεις για το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Θα δώσει ανάσα στην ανεργία εδώ πέρα στην περιοχή μας. Και γιατί όχι, με βάση τα δεδομένα τα οποία μας δώσατε, ας γίνει η αρχή και βλέπουμε τότε ότι μπορεί και να επεκταθεί όλο αυτό και να μεγαλώσει όλο το εγχείρημα. Ανάλογα με τη ζήτηση φυσικά. Επίσης, αν έχουμε χρόνο, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, να σας πω ότι στις συζητήσεις που κάναμε χθες, ήταν πολύ ωραίες οι συζητήσεις και με τον Περιφερειάρχη και τα λοιπά, είδαμε και δύο άλλες προοπτικές. Στη μέση η ταπειτουργία και η υφαντουργία, μπορεί να παράγουμε όχι μόνο τάπητες, χαλιά δηλαδή, υψηλών προδιαγραφών και για μεγάλα βαλάντια, γιατί υπάρχουν και μεσαίου οικονομικού επίπεδου χαλιά κτλ. Αλλά και οι φαντά παραδοσιακά που παρήγαν κάποτε οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας και τα λοιπά στα χωριά μας, που τα χρησιμοποιούσαν για ρούχα, για κυλίμια, για φλοκάτες, για οτιδήποτε άλλο μέσα στο σπίτι, για κουρελούδες και για πολλά άλλα σύγχρονα προϊόντα, με νέους αργαλιούς, με νέα μηχανήματα, τα οποία μπορούν να βοηθηθούν και σε δύο άλλες κατευθύνσεις. Επειδή θέλουμε να συνδέσουμε αυτή την ταπειτουργία και να την κάνουμε ένα κέντρο παραδοσιακών τεχνών και καινοτομίας που να μην έχει μόνο την υφαντουργία και την ταπειτουργία αλλά και το ένδυμα και το δέρμα,
γιατί υπάρχει και μια παράδοση στην Καστοριά που σχετίζεται με τη Γούνα και τα λοιπά, και στη Δυτική Μακεδονία με την βλάστη που σχετίζεται με το ύφασμα. Θέλουμε να κάνουμε δύο πράγματα ακόμα στον Εστόριο. Τώρα βέβαια αυτά που θα σας πω είναι σκέψεις ακόμη, ενώ η ταπιτουργία έχει μπει το νερό στα βλάκι, ναι, και είναι η εξής. Πρώτον, ενδεχομένως να συνδέσουμε και την περίφημη Δερασέν που έχει μείνει ανενεργή για τόσα χρόνια και μπορεί να παράξει ρούχα με όλο αυτό της ταπιτουργίας και της χειροτεχνίας και να γίνει μία ενιαία επένδυση. Και δεύτερο, επειδή εδώ πέρα παράγεται πολύ μαλλί από τα πρόβατα που υπάρχουν στην κτηνοτροφία του Γράμμου και τις ευρύτερες περιοχές της Καστοριάς, και ξέρετε ότι αυτό το μαλλί τώρα που είναι πολύ καλής ποιότητας δεν χρησιμοποιείται πουθενά. Το πετάνε και επιβαρύνεται και το περιβάλλον. Θα μπορούσε να γίνει μια καθετοποίηση της παραγωγής, αυτό να χρησιμοποιείται, να μετατρέπεται σε νήματα, να μετατρέπεται σε υφάσματα, να μετατρέπεται σε οικολογικά στρώματα, σε μαξιλάρια, ακόμα και σε συνδετική ύλη για τα σκυροδέματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν ευρύτερες σκέψεις, αυτά θα τα δείξει η μελέτη βιωσιμότητας που θα κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού και θα ξεκινήσουμε πρώτα από την ταπιτουργία, θα την αναπτύξουμε μετά ως υφαντουργία και έχουμε τις δύο αυτές σκέψεις στο μέλλον, αφού γίνουν και οι υποδομές μεγαλύτερες. Και να ξέρετε ότι αν βρεθεί και ένας επενδυτής, που είμαστε βέβαιοι ότι θα βρεθεί αργότερα, που θα βρει εκπαιδευμένο προσωπικό, μπορεί να μπει και στον αναπτυξιακό νόμο και να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα με πολύ μεγαλύτερες επιδοτήσεις, αφού θα έχει μπει η υποδομή και στο πρόγραμμα Τρίτσης, και επομένως δημιουργούνται πολύ καλές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να στήσουμε κάτι παραγωγικό, κάτι σωστό, κάτι που θα έχει μέλλον και που θα δώσει δουλειά σε αρκετούς ανθρώπους και θα βοηθήσει έτσι την περιοχή μας. Αυτό είναι και το ζητούμενο, κύριε Κοζηλόπουλο. Αυτό συζητάμε με όλους άλλωστε, ότι το θέμα είναι να έρθουν επενδύσεις στην περιοχή μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δούμε την πολυπόθητη ανάπτυξη και φυσικά να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ήταν πάρα πολύ θετικές οι εξελίξεις από τη μεριά του Υπουργείου Πολιτισμού και αυτό που έγινε με το Εργαστήριο Ταπιτουργίας. Βέβαια, τρέχουν ταυτόχρονα και άλλα πράγματα στον Δήμο Νεστορίου και αυτά δεν είναι άλλα από τα έργα, είτε μικρά είτε μεγάλα, που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν. Θα ήθελα λίγο, αναφέρατε αρκετές φορές το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Αν θέλετε να κάνουμε μια επανάληψη, ξέρουμε ότι έχει καταθέσει ο Δήμος Νεστορίου πάρα πολλές μελέτες στο πρόγραμμα. Να δούμε λίγο σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα σχετικά με το Αντώνης Τρίτσης. Κοιτάξτε, εμείς να θυμίσω λίγο στον κόσμο ότι έχουμε καταθέσει 8 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 7,5 εκατομμύρια, είναι κάτι περισσότερο από 7,5 εκατομμύρια. Από τις 7 αυτές προτάσεις έχουν εγκριθεί ήδη οι δύο. Η μία αφορά την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, πολύ σημαντικό έργο, αγροτική οδοποιία στην Δημοτική Ενότητα Ακριτών και στη Δημοτική Ενότητα Νεστορίου, όλους τους αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι θα γίνουν με τεχνικά, χαλικοστρώσεις και ούτω καθεξής, για να διευκολύνουν τους αγρότες, τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους κτλ. Ένα έργο, 2.609.000. Μία τεράστια παρέμβαση που δεν έχει γίνει ποτέ στην περιοχή μας για να διευκολύνει αυτές τις παραγωγικές ομάδες που ανέφερα. Πήραμε έγκριση για αυτό το έργο και δημοπρατείται στις 29 Νοεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, μετά από λίγες μέρες. Θα κατασκευάζεται από την Άνοιξη και μετά και άρα θα δημιουργήσει μία πολύ καλή υποδομή για αυτές τις παραγωγικές ομάδες που ανέφερα. Το δεύτερο έργο που έχουμε πάρει ήδη έγκριση και το δημοπρατήσαμε στις 22 του μηνός είναι η εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων στο Κρανοχώρι, ένα έργο 432.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται τώρα στη φάση του να ανοιχτούν οι φάκελοι και στη συνέχεια να υπογραφεί η σύμβαση και να κατασκευαστεί την επόμενη χρονιά και να λύσει ένα πρόβλημα ποιότητας ζωής στο Κρανοχώρι, γιατί τα λίμματα τώρα του χωριού, ενώ έχουμε κάνει εσωτερικό δίκτυο, δεν υπάρχει αποδέκτηση των λιμάτων αυτών, πέφτουν έτσι στο ρέμα του Κρανοχωρίου, το καλοκαίρι υπάρχει μια δυσοσμία πάρα πολύ έντονη και στη συνέχεια πηγαίνουν χωρίς καμία επεξεργασία στον Αλιάκμονα. Αυτό σταματάει και θα προσπαθήσουμε μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε τελειώσει αυτό το έργο που είναι σχετικά μικρό για να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Πολύ σημαντικό. Τα υπόλοιπα έργα περιμένουμε, επειδή εμείς έχουμε ξεπεράσει το 50% των εγκρίσεων στο πρόγραμμα Τρίτσης,
εντολή του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αλλά και της Διαχειριστικής Αρχής, είναι όλοι οι Δήμοι να πάρουν εγκρίσεις για το 50% των χρημάτων που δικαιούνται και στη συνέχεια να αρχίσουν να δίνουν εγκρίσεις και στα υπόλοιπα έργα που έχουμε υποβάλει εμείς, που είναι αρκετά και σημαντικά, τα έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε τώρα. Ένα τρίτο πολύ βασικό έργο, μόνο αυτό θα πω, είναι προϋπολογισμού 1,5 εκατομμύριο που αφορά την συντήρηση και την βελτίωση όλων των δεξαμενών του Δήμου, όλων των οικισμών του Δήμου. Πολύ σημαντικό έργο, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται και το εσωτερικό δίκτυο, να κατασκευάσουμε δηλαδή καινούριο εσωτερικό δίκτυο στην Κοτήλη και μια καινούργια δεξαμενή στην Αγία Άννα. Τα υπόλοιπα είναι έργα τα οποία καλύτερα να τα αναφέρουμε όταν έρθει η ώρα τους, όταν πάρουμε τις εγκρίσεις και όταν προχωράμε στις δημοπρασίες αυτών των έργων. Αυτό είναι το σημαντικό, κύριε Κοσλιόπουλε. Πάντως βλέπουμε μια έντονη κινητικότητα. Εγώ ενδεικτικά αναφέρω, δεν θα ξαναπούμε πάλι, ότι θα γίνουν και ενεργειακά έργα στο Δήμο Νεστορίου. Βέβαια, θα ήθελα όμως. Αυτά, κυρία Κοσμίδου, συγγνώμη, είναι από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Ήδη είμαστε στη φάση δημοπράτησης 4 ενεργειακών έργων και περιμένουμε την ένταξη άλλων 4-8 και ένα ήδη βρίσκεται επίσης από άλλο πρόγραμμα, από το Ίντερεκ, στη διαδικασία της δημοπράτησης. 9 ενεργειακά έργα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα σκαριά στον Δήμο Νεστορίου. Και βέβαια και άλλα έργα, έχουμε συνολικά 17 έργα, περίπου 5,5 εκατομμύρια στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που τρέχουν αυτή την περίοδο. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε τόσο έντονη κινητικότητα στον Δήμο Νεστορίου, κύριε Κοσλιόπουλε, που το έχουμε συζητήσει και σε παλιότερες συνεντεύξεις μας αυτό. Βλέπουμε τώρα πληθώρα έργων τα τελευταία 2 χρόνια στο Δήμο σας. Κοιτάξτε, προσπαθούμε να κάνουμε έργα αυτή τη φορά τα οποία θα βοηθήσουν πρώτα απ' όλα την ανάπτυξη και μετά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Δεν γίνονται έργα βιτρίνας. Για αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, το έργο της αγροτικής οδοποίησης, είναι σημαντικό έργο υποδομής που αφορά εργαζόμενους, που αφορά παραγωγικές ομάδες. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε και στον τουριστικό τομέα και σε άλλους τομείς. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τέτοιες υποδομές που θα δώσουν δουλειά στον κόσμο. Γι' αυτό εκείνο που δεν ξεχνάμε και το λέμε κάθε φορά σε κάθε δημόσια εμφάνιση είναι και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της περιοχής μας, τα 2 μεγάλα φράγματα του Νεστορίου και της Διποταμίας, που νομίζω ότι μετά από πολλές προσπάθειες και από πολύ χρόνο έχει αρχίσει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να μπαίνει το νερό στα βλάκι. Μακάρι και δηλαδή, η τελευταία επαφή που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Παπαγιαννίδη, ενημερώθηκα ότι την άνοιξη το έργο του φράγματος του Νεστορίου θα βρίσκεται σε εξέλιξη. Πιστεύω αυτό να το ανακοινώσει αύριο και ο Πρωθυπουργός, που έχουμε συνάντηση όλοι μαζί του στην Κοζάνη στις 1 το μεσημέρι. Είναι ένα έργο που το ζητάει όλη η Καστοριά, όλοι οι θεσμικοί παράγοντες και η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης, και νομίζω ότι θα το ανακοινώσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όπως επίσης, για να ενημερώνω και την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ακριτών, το έχω πει και άλλη φορά, γιατί το επιβεβαίωσα ακόμα μία φορά στην τελευταία μου κάθοδο, το φράγμα και το αρδευτικό της Διποταμίας είναι στα 21 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, που την τελευταία φορά που έδωσε συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα ανακοίνωσε. Μέσα στο 22 θα έχουμε την οριστική του ένταξη και μέχρι το τέλος του 22 θα έχουμε τον ανάδοχο που θα κατασκευάσει αυτό το έργο. Και θα κατασκευαστεί αυτό το έργο, επειδή έχει αυστηρές προδιαγραφές, στα 3 χρόνια, 23, 24 και 25. Μάλιστα, πάντως, κύριε Κοσλιόπουλε, εγώ εμένω σε αυτό, γιατί ξέρετε, το φράγμα Νεστορίου είναι ένα έργο το οποίο πονάει πραγματικά όλη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Δηλαδή, σε περίπου 14-15 ώρες μπορούμε να έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές ανακοινώσεις. Με συγχωρείτε που εμένω σε αυτό, αλλά περιμένουμε 14-15 χρόνια. Τώρα οι ώρες αρχίζουν και μετρούν αντίστροφα. Σωστά, σωστά. Αύριο στις 1:50 είναι η συνάντηση όλων των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας, άρα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον Πρωθυπουργό, και αναμένουμε ανακοινώσεις σοβαρές σε πολλά ζητήματα που σχετίζονται βέβαια με την απολιγνητοποίηση, με το σχέδιο δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, με τους αναπτυξιακούς νόμους, με πολλά άλλα πράγματα, μεταξύ αυτών και για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της περιοχής μας, εκ των οποίων μεγαλύτερο στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς είναι το φράγμα του Νεστορίου. Μάλιστα. Πάμε και σε πιο μικρά έργα. Όμως, ενημερωθήκαμε, κύριε Κοσλιόπουλο, ότι συνυπογράψετε μαζί με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη, για έργα σε 4 χωριά του Δήμου Νεστορίου. Θα θέλαμε λίγο να μας αναφέρετε τι ακριβώς αφορούν αυτά τα έργα.
Κοιτάξτε, κάθε χρόνο όλοι οι Δήμοι υπογράφουν μια προγραμματική με την περιφέρεια, με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αλλά την υπογράφει ο Περιφερειάρχης, και αφορούν κάποια πράγματα όπως συντηρήσεις εσωτερικών δρόμων σε οικισμούς, όπως συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων, καφενείων, καταστημάτων κοινοτικών κτλ. Τέτοιου είδους έργα κάνουμε. Αυτό το κάναμε και το 20 και το 21, θα το κάνουμε και το 22 και το 23. Είναι μια χρηματοδότηση καλή, ικανοποιητική θα έλεγα, που μας δίνει η περιφέρεια και μας βοηθάει να λύσουμε τέτοια προβλήματα. Βέβαια, εμείς δεν μένουμε μόνο σε αυτές τις χρηματοδοτήσεις, θέλω να ξέρετε. Δηλαδή δεν είναι μόνο το πρόγραμμα Τρίτσης και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή και η βοήθεια που δίνει η περιφέρεια. Γιατί πέρα από αυτές τις προγραμματικές συμβάσεις, η περιφέρεια θα κάνει και ένα έργο στο Δήμο μας 250.000 για τους κτηνοτρόφους, για την πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες, και τώρα ανακοίνωσε και ένα έργο 1 εκατομμυρίου για την ηλεκτροδότηση των κτηνοτροφικών μονάδων. Πέρα από αυτά όμως σας έλεγα ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα, όπως είναι το Πράσινο Ταμείο, στο οποίο εντάσσουμε ήδη 2 έργα, ένα στην Αγία Άννα και ένα στο Χιονάτο, όπως είναι χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, και αυτό για να λύσουμε προβλήματα εσωτερικής οδοποιίας των οικισμών μας, όπως είναι άλλου είδους προγράμματα δημοσίων επενδύσεων κτλ. Άρα προσπαθούμε, επιδιώκουμε να βρούμε πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις για να βελτιώσουμε και τις υποδομές μας, αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας. Μάλιστα. Κύριε Κοζιόπουλε, πολύ μεγάλη βαρύτητα όμως δίνεται και στο κομμάτι του τουρισμού στον Δήμο Νεστορίου. Μάλιστα, δώσατε και το δυναμικό παρόν στην 39η έκθεση φιλοξένειας στην Θεσσαλονίκη. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε τις εντυπώσεις που αποκομίσατε και αν έκλεισε με θετικό πρόσημο η συμμετοχή σας. Κοιτάξτε, εμείς για πρώτη φορά κάναμε κάτι διαφορετικό στην φετινή φιλοξένεια στη Θεσσαλονίκη. Θέλαμε να προβάλλουμε ένα καινούριο τουριστικό προϊόν, ας το πω. Ποιο είναι αυτό, γιατί όπως ξέρουμε έχουμε τη φυσική μας ομορφιά, έχουμε τις υποδομές της φιλοξενίας, τους ξενώνες, τα ξενοδοχεία κτλ. Είναι τα μονοπάτια. Έχουμε ήδη χαρτογραφήσει μέσα από το πρόγραμμα Ίντερεκ 25 χιλιόμετρα μονοπάτια στον γράμμο πάνω, 5 διαφορετικά μονοπάτια, τα οποία είναι τα εξής. Ένα μονοπάτι είναι από τον Εστόριο στην Τσούκα, ένα δεύτερο από το Πευκόφυτο στις Αρένες, ένα τρίτο είναι η Βλαχόστρατα πάνω στο Ελενοτόπι προς το γράμμο, ένα τέταρτο είναι από το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στον Πύργο της Κοτήλης και ένα τελευταίο είναι από το Μονόπυλο στην Αλεβίτσα, στη Δημοτική Ενότητα Κριτών. Αυτά τα μονοπάτια χαρτογραφήθηκαν, θα μπουν σε μια εφαρμογή η οποία θα παραδοθεί τις επόμενες μέρες, στην οποία εφαρμογή όταν πηγαίνει κάποιος να τα περπατήσει, στο κινητό του θα βγαίνουν πληροφορίες για την περιοχή και ένας πλοηγός που θα τους κατευθύνει πού πρέπει να βαδίζουν για να μπορέσουν να βαδίσουν το συγκεκριμένο μονοπάτι που επέλεξαν. Μάλιστα. Και ξέρετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για περιπατητικές τέτοιες διαδρομές στις ορεινές περιοχές όπως είναι στη δική μας περιοχή. Και τώρα θα γίνεται με πολύ οργανωμένο τρόπο. Αυτό πήγαμε να το προβάλλουμε και να το παρουσιάσουμε στη φιλοξένεια, γιατί είναι κάτι καινούριο. Εκεί λοιπόν ετοιμάσαμε ένα φυλάδιο, το οποίο το παρουσιάσαμε εκεί και το δίναμε εκεί πέρα στους επισκέπτες και τα λοιπά, στα τουριστικά γραφεία που ενδιαφερόντουσαν, το οποίο περιέλαμβανε αυτά τα μονοπάτια, περιέλαμβανε γενικές πληροφορίες για τον Δήμο, είχε μέσα καταγραμμένες όλους τους χώρους φιλοξενίας, ξενοδοχεία και ξενώνες και τους συνοδούς ή οδηγούς βουνών που έχουμε στο Νεστόριο για να μπορέσουν να έρθουν κάποιοι και με τη βοήθεια ενός ανθρώπου ειδικού, επαγγελματία, να μπορούν να περιηγηθούν στα μονοπάτια που χαρτογραφήσαμε και να κάνουν αυτή το χόμπι τους, την επιθυμία τους πραγματικότητα. Αυτό πήγαμε να προβάλλουμε αυτή τη φορά στην περιοχή μας. Μαζί βέβαια με φυλάδια κάποιων ιδιωτών, ξενώνων, ξενοδοχείων κτλ. Τα οποία τα πήραμε και τα παρουσιάσαμε εκεί, όπως και παλαιά φυλάδια που είχε βγάλει ο Δήμος για την περιοχή του, για να προβάλλει τον Δήμο, τους οικισμούς και ούτω καθεξής. Κύριε Κοζιόπουλε, παρά την υγειονομική κρίση, ξέρουμε τώρα 2 χρόνια έχει αλλάξει η ζωή μας πάρα πολύ εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, βλέπουμε ότι εσείς συνεχίζετε τις δράσεις για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος που ονομάζεται Δήμος Νεστορίου. Βλέπετε το ενδιαφέρον από τους τουριστικούς επισκέπτες να επισκεφτούν την περιοχή?
Κοιτάξτε, πέρυσι, πρόπερσι μπορούμε να πούμε ότι δεν είχαμε επισκεψιμότητα γιατί ήταν κλειστά τα πάντα το 20. Το 21 τώρα φέτος υπήρξε αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα και οι πληροφορίες που έχουμε από τουριστικούς πράκτορες και από ειδικούς ανθρώπους, ιδιαίτερα του τομέα που σας περιέγραψα προηγουμένως, δηλαδή των ορεινών διαδρομών και των περιπατητικών διαδρομών στα βουνά, είναι ενθαρρυντικές. Μας λένε ότι χιλιάδες κόσμου μπορεί να έρχονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ιδιαίτερα τα καλοκαίρια, την άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να έρχονται και το χειμώνα, που να επισκέπτονται τον τόπο μας, να βαδίζουν αυτές τις διαδρομές, να μένουν στην περιοχή μας, άρα να δώσουν τη δυνατότητα να δουλέψουν οι τουριστικές υποδομές και να δώσουν εισόδημα σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει ελπίδα. Είναι ενθαρρυντικά τα πράγματα. Και εγώ πιστεύω ότι από το 22 και μετά θα πάμε ακόμη καλύτερα. Μακάρι κύριε Κοσλιόπουλε, αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος και ο σκοπός σας για όλα αυτά που κάνετε για την ανάδειξη του Δήμου Νεστορίου. Κλείνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, θα ήθελα να μας ενημερώσετε λίγο για την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Καστοριάς, κύριος Καλίνικος, στην περιοχή σας. Κοιτάξτε, ήταν η πρώτη φορά που ήρθε μετά την ενθρόνησή του ο νέος Μητροπολίτης Καστοριάς στον Δήμο μας. Δεν ήρθε με επίσημο τρόπο, ήταν προσκεκλημένος από τα σχολεία του Δήμου μας, το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Ήθελε να πάει να δει τους μαθητές, να συζητήσει μαζί τους. Το πρωί έγινε ένας εκκλησιασμός, θα έλεγα κλειστών των θυρών, δηλαδή όχι για τον κόσμο και για τους πιστούς, αλλά μόνο για τους μαθητές. Και στη συνέχεια, αφού εγώ παραβρέθηκα στον εκκλησιασμό, τον προσφώνησα, τον καλωσόρισα και τον καλοδέχτηκα, και στη συνέχεια επισκέφτηκε το Δημαρχείο προτού πάει στα σχολεία, όπου ανταλλάξαμε κάποια δώρα συμβολικά τελείως και συζητήσαμε αρκετά, ζήτησε να ενημερωθεί για τον Δήμο, για τους ανθρώπους, για τα προβλήματα. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Εγώ του είπα ότι από την μικρή γνωριμία που έχω μαζί του, ιδιαίτερα από τον ενθρονιστήριο λόγο που άκουσα στη Μητρόπολη, κατάλαβα και είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Είναι μάλιστα και εκπαιδευτικός και αυτό με χαροποιεί ακόμη περισσότερο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ξεκάθαρες απόψεις για πάρα πολλά ζητήματα και τις κατέθεσε δημόσια, θεολογικά, εκκλησιαστικά, κοινωνικά, επιστημονικά, πολιτικά, και νομίζω ότι αναπτερώνεται η ελπίδα ότι μπορεί να έχουμε έναν ιεράρχη, έναν πνευματικό ηγέτη στην περιοχή μας, ο οποίος θα είναι σύγχρονος, ο οποίος θα συμβάλλει πάρα πολύ σημαντικά και θα βοηθήσει και την τοπική εκκλησία, αλλά και την τοπική κοινωνία. Αυτά του είπα, σε αυτό το πνεύμα συζητήσαμε και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για μια άλλη φορά, όταν θα έχουν βελτιωθεί κάπως τα πράγματα, για να μπορεί να κάνει έναν εκκλησιασμό, να τον δει ο κόσμος, να συζητήσει μαζί του και να πάρει την ευλογία του. Μάλιστα. Κύριε Κοσλιόπουλε, εγώ να σας ευχαριστήσω στο σημείο αυτό πάρα πολύ για το χρόνο σας. Πραγματικά έχουμε ανάγκη να ακούμε στις ειδήσεις ευχάριστα νέα που αφορούν την περιοχή μας, τις προοπτικές ανάπτυξης και να δίνονται λύσεις σε σημαντικά θέματα τα οποία μας απασχολούν. Πραγματικά ήταν πολύ ευχάριστη η συζήτηση μαζί σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και να ξέρει όλος ο κόσμος ότι γίνονται σημαντικές και συστηματικές προσπάθειες σε μια δύσκολη εποχή, σε μια δύσκολη περίοδο, με πολλά προβλήματα μπροστά μας, μεταξύ των οποίων το μεγαλύτερο είναι ο κορονοϊός. Να σας δώσω και μια τελευταία πληροφορία που δεν προλάβαμε να βγάλουμε δελτίο τύπου. Σήμερα, μετά από συνεννόηση δική μου με την Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια, ήρθε στον Δήμο μας κινητή μονάδα εμβολιασμού του ΕΟΔΗ, όπου εμβολίασε πάρα πολύ κόσμο και στο Νεστόριο και στο Κρανοχώρι και στη Διποταμία. Υπήρχε πραγματικά πολύ μεγάλη προσέλευση. Τα νούμερα και τα λοιπά θα τα δώσουμε αύριο όταν θα βγάλουμε το δελτίο τύπου. Μάλιστα, και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Κοσλιόπουλε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, τον κύριο Αθανάσιο Παπανδρέου, προκειμένου να μας ενημερώσει για μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Καλησπέρα σας, κύριε Παπανδρέου. Καλησπέρα, κύριε Κοσμίδου, και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να σας πω εκ των προτέρων συγγνώμη για την ποιότητα της επικοινωνίας, γιατί είμαι από κινητό και στον δρόμο.
αν προκύψουν κάποια προβλήματα. Κύριε Παπανδρέου, εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ήθελα να βγούμε οπωσδήποτε σήμερα στον αέρα, έστω για 2 λεπτά, προκειμένου να μας ενημερώσετε για την επερχόμενη δράση του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς. Να μας δώσετε 2-3 πληροφορίες να ενημερωθεί ο κόσμος και την επόμενη εβδομάδα θα τα πούμε ακόμα πιο αναλυτικά. Βεβαίως. Λοιπόν, την ερχόμενη Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, θα γίνει μια νομική πληροφόρηση διαζώσης. Πείτε μας ακριβώς τι θα λάβει χώρο στο Εργατικό Κέντρο. Ναι. Και ο κύριος όρος και το κυριότερο που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι εργαζόμενοι είναι ότι είναι εξατομικευμένοι. Δεν θα είναι δηλαδή ένα σεμινάριο για τα δικαιώματα, για το σύστημα του ασφαλιστικού, το εξωτερικό, για τις συντάξεις και για τα δικαιώματα. Απλά θα είναι εξατομικευμένο. Ο καθένας θα έρθει, θα σας πω τον τρόπο και πώς, θα παρουσιάσει τον εργασιακό του βίο όσο μπορεί, όσο καλύτερα μπορεί ή θυμάται ή έχει κάποιες αποδείξεις, και οι εξουσιοδημένοι και οι εξειδικευμένοι νομικοί του Τμήματος των Εργασιακών Θεμάτων και του Εξωτερικού από τη ΓΕΣΕ θα του πούνε την παρούσα του κατάσταση, τι προβλέπετε ανά περίπτωση, σε ποιο νόμο εντάσσεται και τι σύνταξη, ή ανάλογα με το ερώτημα που θα κάνει, γιατί δεν θα είναι μόνο συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό, που να είναι και ένα εργασιακό δικαίωμα, να ρωτήσει κάτι που τον απασχολεί στη δουλειά του. Αυτό είναι στα πλαίσια τώρα του κοινωνικού, ας πούμε, ανοίγματος του Εργατικού Κέντρου. Δεν σας κρύβω, όπως την προηγούμενη συνομιλία που είχαμε, ότι σκεφτόμαστε να κάνουμε αρκετά πράγματα, αλλά λόγω κορονοϊού έχουμε μείνει πίσω, αλλά τα οποία δεν τα ξεχνάμε. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα που κάνουμε, που πήραμε την απόφαση να, μετά από καιρό, να έρθουν οι συνεργάτες, οι νομικοί της GSA, και να δούμε τους εργαζόμενους. Δεν αποκλείουμε εργαζόμενους, είναι όλων των ταμείων, και αγρότες και από το δημόσιο και από το ΙΚΑ, όλοι. Απλά πρέπει να τηρηθεί ένα πρωτόκολλο, το οποίο θα σου το πω, ότι πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί ένα τηλέφωνο στο 24670-27-687 του Εργατικού Κέντρου, γιατί τα ραντεβού θα είναι ανατέταρτο. Μάλιστα. Θα υπάρχουν 2 κλιμάκια των εργατολόγων, οπότε ταυτόχρονα θα βλέπουν 2 άτομα. Την Τετάρτη 1 του μήνα θα ξεκινήσει από τις 10 το πρωί έως τις 2. Μετά έχουμε προβλέψει ένα μικρό κενό διάστημα για ξεκούραση και θα ξεκινήσουμε από τις 4 μέχρι τις 7. Βέβαια αυτό είναι ελαστικό και ανά πάση στιγμή, αν δούμε ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, το διάστημα αυτών των 2 ώρων μπορεί να μειωθεί. Μάλιστα, απλώς δεν υπάρχει συγχρονισμός, κύριε Παπανδρέου, αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό είπαμε και ότι πρέπει να καλέσουν στο 24670-27-687, ώστε να δηλώσουν το όνομά τους και το τηλέφωνό τους και να πάρουν την ώρα του ραντεβού. Βέβαια, αν έχουν μια προτίμηση σε αυτές τις ώρες που σας είπα και υπάρχει κενό, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει, θα πούνε την ώρα της προτίμησής τους. Αλλά αν, παράδειγμα, ένας πει ότι με βολεύει 11 με 10.30 και είναι καλυμμένα ήδη τα κενά, μπορεί να πάει 12 ή μετά. Θα βρούμε μια κοινή ώρα, τέλος πάντων. Μάλιστα, είναι μια πολύ σημαντική δράση, κύριε Παπανδρέου, αλλά έχουμε είπαμε και την πανδημία του κορονοϊού. Δεν πρέπει να υπάρξει συγχρονισμός. Επίσης, η δεύτερη, ευχαριστώ που το θυμίσατε. Η δεύτερη προϋπόθεση πλην του τηλεφώνου είναι ότι πρέπει να είναι η προσέλευση. Πέρα από τη μάσκα, πρέπει να συνοδεύεται με την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή της νόσησης. Ένας χωρίς να έχει αυτά τα δύο δεν θα μπορεί να έρθει. Και ταυτότητα, οπότε, φυσικά. Ναι, δεν θα μπορεί, δυστυχώς. Δεν ξέρω τώρα αν βρει κάποιον να τον εξοδετήσει, δηλαδή ένας ανεμβολίαστος, αν θέλει να μάθει, ας βρει κάποιον εμβολιασμένο, να τον εξοδετήσει, να ρωτήσει και να εχέμηθα, έτσι, όλα πάλι. Αλλά σας λέω ότι η δεύτερη προϋπόθεση είναι μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης ή με το εμβολιασμό. Μάλιστα. Κύριε Παπανδρέου, μας δώσατε μια πρώτη ενημέρωση. Ο σκοπός ήταν αυτό, να ενημερωθεί πολύ ο και κόσμος. Εμείς και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα πιο βεβαίως, αναλυτικά, βεβαίως, περισσότερα να ανοίξουμε αναλυτικά. Και όλα τα θέματα, όπως είπε και ο Δήμαρχος πριν, γιατί είναι η πολύ δύσκολη καιρή. Έρχεται το πρόγραμμα του ΑΕΤ που για την Καστοριά δεν δίνει τίποτα σχεδόν. Εννοώ για την απολυτινητοποίηση και όλα αυτά. Και άλλα πολλά που θα
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και αύριο και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κύριε Παπανδρέου, οπότε ναι, θα έχουμε θέματα να συζητήσουμε. Και από εκεί πιστεύω θα βγουν ειδήσεις. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, κύριε Παπανδρέου. Καλό σας βράδυ. Να αλλάξουμε θέμα. Εθελοντική αιμοδοσία συνδιοργάνωσαν σήμερα ο Δήμος Καστοριάς, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και το Νοσοκομείο Καστοριάς. Η δράση έγινε στο χώρο του ΚΑΠΗ. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία, την οποία συνδιοργάνωσαν σήμερα ο Δήμος Καστοριάς, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και το Νοσοκομείο Καστοριάς. Και αυτή η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ΚΑΠΗ. Η σημερινή ημέρα έκανε μια αιμοδοσία ο Δήμος Καστοριάς σε συνεργασία μαζί μας και φυσικά πάντοτε με το νοσοκομείο. Η ροή ήταν πολύ καλή σήμερα, παρόλο ότι ο καιρός δεν μας επέτρεψε, και ευελπιστούμε ότι οι μονάδες αυτές θα πιάσουν τόπο και θα λένε όσοι τις πάρουν, οι λήπτες θα λένε μπράβο στο Δήμο Καστοριάς. Ο κύριος Δημαρχός θα ήταν εδώ, είχε την καλή διάθεση να παρευρίσκεται και να αιμοδοτήσει και όλα από ό,τι μου είπε, αλλά ένα έκτακτο γεγονός τον υποχρέωσε να φύγει ο Κοζάνη. Πιστεύω ότι η Καστοριά θα εξακολουθεί να είναι καλυμμένη από πλευρά αίματος όσο ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και φυσικά και ο Δήμος τώρα βοηθάει στην συγκέντρωση του αίματος του πολύτιμου αυτού αγαθού του ανθρώπου. Ευχαριστούμε όλους τους δημότες, ευχαριστούμε τα μέλη μας κυρίως, οι οποίοι προσήλθαν και σήμερα με μεγάλη ευχαρίστηση για να αιμοδοτήσουν. Σημαντική σημερινή ημέρα, εθελοντική αιμοδοσία από την ομάδα εθελοντών, το νοσοκομείο και φυσικά το Δήμο Καστοριάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εθελοντική ομάδα που μας έδωσε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε και εμείς σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι μια ημέρα αγάπη στον συνάνθρωπο, αγάπη στον εαυτό μας, ελπίδα στον συνάνθρωπο. Είναι μια μέρα που πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε πάντα σύμφωνα με το κοινό, με την κοινή προσφορά. Θέλω να πω ότι πραγματικά ο Δήμος είναι ευαισθητοποιημένος στο κομμάτι αυτό και πραγματικά ο Δήμος τους ήθελε να παρευρίσκεται σήμερα και θα παρευρισκόταν αν δεν τύχαινε να φύγει εκτός Καστοριάς. Παρ' όλα αυτά μεταφέρω τις ευχαριστίες του σε όλα τα μέλη του εθελοντισμού και σε όλους τους πολίτες που έχουν που προσφέρανε σήμερα τις μονάδες αίματος. Εύχομαι να είναι πλήρης, να μην χρειαστεί, να μην χρειάζεται παραπάνω μέχρι στο παραπάνω μονάδες, αλλά παρόλα αυτά βλέπω ότι ο εθελοντισμός είναι εδώ και ό,τι χρειαστεί θα είναι δίπλα στο συμπολίτη. Δράση με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών διοργάνωσε το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Η δράση έγινε έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Παράλληλα, στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς διέμειναν φύλλα για την ενδοοικογενειακή βία. Καμία ανοχή στη βία κατά των γυναικών ήταν το μήνυμα της δράσης που πραγματοποίησε το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, μοιράστηκαν από το Δήμο Καστοριάς και τα στελέχη του κέντρου υφασμάτινες μάσκες με τα στοιχεία του κέντρου, οι οποίες θα φορεθούν σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες από το προσωπικό των καταστημάτων του Συλλόγου. Στη δράση συμμετείχε και η Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς, στελέχη της οποίας μοίραζαν φυλάδια για την ενδοοικογενειακή βία. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Είναι μια ημέρα με ιδιαίτερη σημασία για μας, ειδικά φέτος, καθώς ήταν μια χρονιά αποκαλύψεων. Ήταν μια χρονιά που γνωρίσαμε και μάθαμε για σεξουαλική παρενόχληση, βιασμούς, κακοποίηση, ψυχολογική και σωματική, μέσα στους χώρους εργασίας, μέσα στους χώρους του θεάματος, στον αθλητισμό, αλλά και μια χρονιά που είχε ανακαλύφθηκαν πολλές γυναικοκτονίες. Έτσι. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι δεν δεχόμαστε καμία ανοχή στη βία των γυναικών. Κάνουμε δράσεις, ανοίγουμε δημόσιο διάλογο, πραγματευόμαστε μία δράση με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Έχουμε μοιράσει στο προσωπικό μάσκες με τα στοιχεία του κέντρου.
Οι εργαζόμενοι θα μοιράζουν στον κόσμο μικρές κάρτες της Λίνας Γκουλή με μηνύματα που είναι για την βία κατά των γυναικών. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε βγει και με την αστυνομία, με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς, για να μοιράσουμε τα δικά τους φυλάδια, ώστε να δείξουμε ότι είμαστε όλοι μαζί ενάντια στη βία και ότι όποια γυναίκα χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια, μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο, να πάρει πληροφορίες αρχικά από εμάς και στη συνέχεια οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Φέτος, για το πρώτο δεκάμηνο του 2021, μπορούμε να πούμε ότι η γραμμή 15900 είχε περίπου 8.000 κλήσεις στα συμβουλευτικά κέντρα. 4.500 γυναίκες νέες ωφελούμενες απευθύνθηκαν, ενώ στους ξενώνες περίπου 175 γυναίκες με παιδιά φιλοξενήθηκαν. Για την Καστοριά βρισκόμαστε περίπου στις 270 γυναίκες στα 8 χρόνια λειτουργίας μας. Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών ζήτησε την βοήθειά μας σε αυτή τη δράση που ανέλαβε. Εμείς χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Σύλλογος Εστίασης αποφάσισε να είναι δίπλα στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών. Έτσι λοιπόν μοιράστηκαν σε όλα τα μαγαζιά εστίασης μάσκες, αφίσες και κάρτες που θα μπουν στα τραπέζια και από σήμερα Πέμπτη, Παγκόσμια ημέρα εστίας κατά των γυναικών, θα μοιράζονται καρτούλες στα τραπέζια των καταστημάτων μας και θα υπάρχουν μάσκες στο προσωπικό. Και για τις επόμενες δύο μέρες αποφασίσαμε, Παρασκευή και Σάββατο, που θα έχει περισσότερο επισκεψιμότητα τα καταστήματά μας, θα συνεχιστεί η δράση. Εμείς, σαν Σύλλογος Εστίασης, είμαστε πάντα δίπλα σε τέτοιου είδους καμπάνιες και βοηθάμε όσο μπορούμε από τη μεριά μας. Και βέβαια όχι για λόγους επικοινωνιακούς, αλλά για ουσιαστικούς λόγους. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών. Ο Δήμος Καστοριάς με τον Συμβιωτική έχει διοργανώσει δύο συνεργασίες και με την αστυνομία και με την εστίαση, Διεύθυνση Αστυνομίας και με την εστίαση για τη συγκεκριμένη μέρα. Το μήνυμα λοιπόν είναι να δίνουμε όλοι τις δικές μέρες μας, να ξεκινήσουμε αυτό τις δικές μέρες μας. Έχει αυξηθεί η βία σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στο επίπεδο κατά των γυναικών. Αυτό το μήνυμα που δίνουμε όλοι ότι θα πρέπει να μην νιώθει καμία γυναίκα μόνη. Είμαστε όλοι εδώ, είναι όλοι εδώ, όλοι οι φορείς, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να μπορέσουμε να είμαστε δίπλα σε όλες τις κατοικημένες γυναίκες. Είδαμε λοιπόν το ρεπορτάζ από τη σημερινή δράση του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Θα συνδεθούμε τώρα με την κοινωνιολόγο του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς, κυρία Δήμητρα Σταύρακα. Κυρία Σταύρακα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Κυρία Σταύρακα, πριν περάσουμε στις δράσεις που πραγματοποιήσατε, γιατί δεν ήταν μόνο η σημερινή και τις προηγούμενες ημέρες είχατε αναλάβει δράση, θα ήθελα να σας ρωτήσω το αυτονόητο. Είναι δυνατόν εν έτη 2021 να υπάρχει η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, με την έννοια ότι δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε για βία εναντίον των γυναικών? Δεν θα έπρεπε, ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Βέβαια. Για μας έχει πολύ μεγάλο νόημα η σημερινή ημέρα και ειδικά φέτος, όπως ακούστηκε και στο ρεπορτάζ σας, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και μια χρονιά ταυτόχρονα αποκαλύψεων σε όλους τους χώρους για τα έμφυλα ζητήματα και τις ανισότητες που υφίστανται οι γυναίκες. Ξεκίνησε με το MeToo από τις αρχές του έτους, με τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις, τη σωματική ψυχολογική βία σε όλους τους χώρους εργασίας και συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δυστυχώς με τις γυναικοκτονίες που βλέπαμε σχεδόν κάθε μήνα. Αυτό το σχεδόν κάθε μήνα, κυρία Σταύρακα, μία γυναικοκτονία κάθε μήνα είναι, δεν έχω λόγια να εκφραστώ αυτή τη στιγμή. Εν έτη 2021 το ξαναλέω, κάθε μήνα να σκοτώνεται μία γυναίκα, να δολοφονείται μία γυναίκα. Ναι. Μία γυναίκα. Σήμερα καλούμαστε να μιλήσουμε και να μιλήσουμε για τους φόνους αυτούς με το όνομά τους, έτσι. Είναι δολοφονίες, είναι γυναικοκτονίες. Μάλιστα, και ο όρος δυστυχώς γυναικοκτονία
Δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι κάτι όμως που το συνηθίζουμε πάρα πολύ να το λέμε τον τελευταίο καιρό. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν συμβαίνει δυστυχώς μόνο στη χώρα μας. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, κυρία Σταύρακα. Φυσικά. Παγκοσμίως περίπου υπολογίζονται 175 δολοφονίες γυναικών την ημέρα. Γυναικοκτονίες, έτσι. Είναι τραγικά τα νούμερα τα οποία μας αναφέρεται, κυρία Σταύρακα. Mm. Να περάσουμε όμως λίγο στις δράσεις τις οποίες πραγματοποιήσατε ως Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς, με αφορμή, όπως είπαμε, την Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών. Πείτε μας λίγο ποιες ήταν οι δράσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν, αλλά και ποιους στόχους θέλετε να επιτύχετε μέσω αυτών. Την Τρίτη συμμετείχαμε σε μια πολύ ωραία ημερίδα που διοργανώθηκε από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και την Μονάδα Υποστήριξης του Πανεπιστημίου. Αυτή η ημερίδα είχε θέμα την έμφυλη βία ως φαινόμενο στη σημερινή πραγματικότητα. Σε αυτήν συμμετείχαν στελέχη των συμβουλευτικών κέντρων αλλά και του ξενώνα Δυτικής Μακεδονίας. Και προσπαθήσαμε να δούμε τις αιτίες και το πώς συνδέεται ουσιαστικά με την καθημερινότητα η έμφυλη βία και τελικά καταλήγουμε και φτάνουμε και στις πιο ιδεχθείς μορφές έμφυλης βίας όπως είναι αυτές των βιασμών, των παρενοχλήσεων και των δολοφονιών. Μάλιστα. Και σήμερα είδαμε... Το ενδιαφέρον που είχε στην ημερίδα ήταν ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν διαδικτυακή βέβαια και μας παρακολουθούσαν από όλη την Ελλάδα σχολεία. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω από το Γέρακα, το Λιμένα Θάσου, τον Πειραιά και το Πολύκαστρο Κυρκή. Μάλιστα. Κυρία Σταύρακα, και σήμερα πραγματοποιήσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση με σκοπό να ενημερωθεί ο κόσμος. Πείτε μας δύο λόγια. Ακούσαμε βέβαια λίγο και το βίντεο, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε λίγο και ζωντανά από εσάς. Ναι, φυσικά. Συνεργαστήκαμε με το Σύλλογο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και μοιράσαμε μάσκες στα χρώματα του κέντρου με τα στοιχεία μας και το μήνυμα «Δεν είσαι μόνη» σε όλο το προσωπικό από τα καταστήματα αυτά. Ταυτόχρονα, σε κάθε κατάστημα υπάρχει μία αφίσα του κέντρου με τα στοιχεία μας, καθώς και μικρές κάρτες οι οποίες μοιράζονται στα τραπέζια, στους πελάτες που πηγαίνουν στα μαγαζιά αυτά, με μηνύματα της Λίνας Ζουπουλή για το τι τελικά θεωρείται βία και το τι είναι βία. Μάλιστα, θέλετε να μας μεταφέρετε ορισμένα από αυτά τα μηνύματα, κυρία Σταύρακα. Α, ναι, φυσικά. Όλες οι γυναίκες δουλεύουν, κρατάνε τα παιδιά και έχουν ένα σπίτι καθαρό. Είσαι άχρηστη. Αυτό είναι βία, λέει μια κάρτα. Είσαι τρελή, εσύ τα προκαλείς όλα, μου βγάζεις το χειρότερο μου αυτό. Όλες οι γυναίκες τρώνε ένα χαστούκι που και που, είναι η δουλειά του άντρα να επιβάλλει τα όρια. Όλες είσαι η γυναίκα μου και θα κάνουμε σεξ όποτε το ζητήσω. Όταν είναι μπροστά άλλοι δεν θα μου φέρνεις αντίρρηση και δεν θα μιλάς πολύ. Ενδεικτικά λίγο σας είπα κάποια από τα μηνύματα. Και βλέπουμε τις διάφορες μορφές βίας, κυρία Σταύρακα, με συγχωρείτε που σας διέκοψα, βλέπουμε λεκτική, ψυχολογική. Και σωματική. Δεν είναι μόνο η σωματική βία και η ψυχολογική βία, αλλά και η λεκτική είναι απέσια. Με συγχωρείτε για τις εκφράσεις που χρησιμοποιώ, αλλά είναι τόσο πολλά οι μορφές της βίας. Είναι πολλές οι μορφές της βίας και έχουν όλες οι μορφές αυτές την ίδια ένταση και τις ίδιες επιπτώσεις στην υγεία των γυναικών. Μπορείτε να μας αναφέρετε ορισμένες εκ των επιπτώσεων, κυρία Σταύρακα. Επιπτώσεις οικονομικές, επιπτώσεις στον τομέα της υγείας, ψυχολογικές επιπτώσεις. Πολλές φορές πολλές γυναίκες καταλήγουν στην αυτοκτονία ή δολοφονούνται από τους ίδιους τους συντρόφους ή συζύγους τους. Μάλιστα. Τα ακούμε, κυρία Σταύρακα. Πραγματικά είναι μια στενάχωρη συζήτηση, αλλά ο σκοπός της σημερινής ημέρας, αλλά και των δράσεων που πραγματοποιείτε, αλλά και της δουλειάς που πραγματοποιείτε 365 μέρες τον χρόνο στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών, έχουν σκοπό να εξελίψουν τη βία και κάθε γυναίκα να ορθώσει το αναστημά της και να υψώσει και την φωνή της και να πάψει όλη αυτή η κατάσταση.
Οπότε, κυρία Σταύρακα, θα ήθελα να μου πείτε λίγο τι θα πρέπει να αναλογιστούμε τη φετινή 25η Νοεμβρίου, εάν θυμηθούμε να τρέξουμε σε όλο το 2021 και στο τι συνέβη στη χώρα μας σε όλο αυτό το κομμάτι. Ξεκινώντας από το MeToo, μπορούμε να σκεφτούμε λίγο θετικά φέτος και να πούμε ότι άνοιξε ένας δημόσιος διάλογος για πράγματα που ήταν πολύ καλά κρυμμένα κάτω από το χαλί για πάρα πολλά χρόνια και ξεκίνησαν γυναίκες και όχι μόνο γυναίκες, θηλυκότητες, αρενοπότητες και άντρες να μιλούν για τέτοιου είδους καταστάσεις που έχουν βιώσει οι ίδιοι ή έχουν δει σαν τρίτοι να συμβαίνουν στους χώρους εργασίας. Πήραν έτσι πολλοί άνθρωποι κουράγιο και δημόσια πρόσωπα να μιλήσουν και αυτό σίγουρα δίνει και το έναυσμα σε γυναίκες οι οποίες δεν έχουν ούτε την δημοσιότητα ούτε τη δύναμη ίσως να ζητήσουν όμως βοήθεια, να αναγνωρίσουν τη βία που υφίστανται και να ζητήσουν βοήθεια στους αρμόδιους φορείς. Μάλιστα όμως, κυρία Σταύρακα, σε αυτό το σημείο με συγχωρείτε λίγο, μιας και μιλάμε για το κίνημα MeToo, είδαμε και ευτυχώς το είδαμε ότι πολλές γυναίκες μπόρεσαν και βγήκαν επιτέλους μετά από πολλά χρόνια και είπαν αυτό το οποίο έζησαν, βίωσαν, που το κρατούσαν τόσα χρόνια μέσα τους και έτσι έδωσαν τη δύναμη και το κουράγιο και σε άλλες γυναίκες να βγουν. Υπήρχε όμως και μια πολύ μικρή μερίδα πολιτών, δυστυχώς όμως υπήρχε, που μίλησε πολύ αρνητικά για όλο αυτό το κίνημα, το Me Too. Θα χρησιμοποιήσω τυχαία κάποιες εκφράσεις. Τώρα το θυμήθηκα. Δεν το ξέχασαν ποτέ. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Όλες αυτές οι φωνές που κατακρίνουν αυτές τις γυναίκες, δεν ξέρω για ποιους λόγους, πιστεύω ότι θα κάνουν άλλες γυναίκες να σιωπάσουν. Όλες αυτές οι φωνές κάνουν τις γυναίκες εδώ και αιώνες να σιωπούν απέναντι στη βία που ζουν. Γιατί όλοι μεγαλώνουμε με τον ίδιο τρόπο, όλοι μεγαλώνουμε με έμφυλα στερεότυπα που αφορούν κυρίως στις γυναίκες και στις θηλυκότητες. Και ξέρετε, έτσι με αυτόν τον τρόπο κανονικοποιούμε πάρα πολύ τη βία που δέχονται οι γυναίκες και γι' αυτό το λόγο δεν βγαίνανε και τόσα χρόνια να μιλήσουν. Τώρα όμως γιατί βγαίνουν? Να σκεφτούμε μόνο ότι έχει περίπου μία δεκαετία και λιγότερο θα σας πω εγώ η ύπαρξη των συμβουλευτικών κέντρων και του δικτύου υποστήριξης των γυναικών αυτών έχουν περίπου μία δεκαετία. Μέσα στη δουλειά των ανθρώπων αυτών και την δική μας είναι να βγαίνουμε στην κοινωνία και να ανοίγουμε ένα δημόσιο διάλογο για τη βία. Οπότε φέτος θα πούμε ότι ήταν και μια χρονιά για την οποία ο κόσμος ήταν περισσότερο έτοιμος να ακούσει για αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα, ελπίζουμε. Έχει γίνει δηλαδή μια ζύμωση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και οργανώσεις γυναικείες έχουν βγει στην επιφάνεια και άνθρωποι που υπάρχουν και στηρίζουν αυτές τις γυναίκες, έτσι. Και να σκεφτούμε λίγο για να απαντήσουμε και σε αυτό το φοβερό ερώτημα, γιατί βγαίνουν τώρα και δεν έβγαιναν τόσα χρόνια να μιλήσουν, ότι η κακοποίηση συνοδεύεται με τραύμα και για το τραύμα αυτό δεν είναι εύκολο να μιλήσει μια γυναίκα που έχει κακοποιηθεί άμεσα. Ακριβώς. Και χρειάζεται και πολύ στήριξη για να μπορέσει καταρχάς να αναγνωρίσει την κακοποίησή της και σε δεύτερο χρόνο να μιλήσει για αυτήν. Μάλιστα, είναι δύσκολες καταστάσεις. Κυρία Σταύρακα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να είναι ένα ενδυνάμει θύμα? Είναι μια ερώτηση που μας κάνουν συχνά. Φέτος θα απαντήσω με έναν διαφορετικό τρόπο και θα αναφερθώ στην Εκταρία, στη Μαρία, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη, τη Δάφνη, την Καρολάιν, τη Μόνικα, στη Γαριφαλιά, στη Βασιλική, στη Δώρα, τη Σταυρούλα, την Τώρα και τη Γεωργία. Είναι οι 13 γυναίκες που δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους, τους συζύγους ή τους πρώην συζύγους φέτος. Και αναφέρομαι σε αυτές για να σας δώσω το απλό παράδειγμα ότι είναι 13 γυναίκες τελείως διαφορετικές. Κάποιες είναι κόρες, άλλες αδερφές, άλλες είναι μανάδες. Κάποιες ήταν φοιτήτριες, κάποιες ήταν εργαζόμενες και άλλες άνεργες. Ήταν όμως άνθρωποι, ήταν γυναίκες που κάποιος άλλος αποφάσισε για τη ζωή τους και για τα σώματά τους. Άρα βλέπουμε 13 τελείως διαφορετικές γυναίκες να έχουν την ίδια κατάληξη.
Μάλιστα. Οπότε οποιαδήποτε γυναίκα. Νομίζω πως είναι... απαντάω στο ερώτημά σας έτσι. Ναι. Αντιθέτως όμως μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει συγκεκριμένο προφίλ του θήτη, κυρία Σταύρακα. Υπάρχουν κάποια σημάδια εκ των προτέρων που μπορούμε να τα αντιληφθούμε, να τα καταλάβουμε. Κοιτάξτε, το προφίλ του θήτη μπορεί να... Έχουμε αναφερθεί πάλι σε αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε άντρας. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά, και να κάνω εδώ μια ξεκαθάριση, γιατί πολλοί αμέσως αναστατώνονται με αυτή την κουβέντα, δεν θεωρούμε ότι όλοι οι άντρες είναι κακοποιητές. Ωραία. Ναι, ναι. Θεωρούμε όμως ότι η κοινωνία μας μεγαλώνει έτσι, ώστε να δεχόμαστε, να δείχνουμε ανοχή στη βία και να μεγαλώνουμε αγόρια, αρενοπότητες και άντρες με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο τοξικής αρενοπότητας και ματσό άντρα, έτσι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι άνθρωποι που θεωρούν τη γυναίκα υποδιέστερη και με έναν τρόπο θα το δείξουν. Μπορεί να μην φαίνεται από την αρχή, όμως σημάδια του στυλ θέλουν να μας χωρίσουν, σε αγαπώ πάρα πολύ και ζηλεύω και γι' αυτό θα κάνω αυτά, μείνε μαζί μου, μη βγαίνεις μόνη σου, σημάδια που δείχνουν ότι προσπαθούμε να κάνουμε μια γυναίκα υποκύριό μας και να ελέγξουμε τη συμπεριφορά της, το σώμα της και τη ζωή της, είναι σίγουρα σημάδια που μπορούν να μας χτυπήσουν καμπανάκια. Μάλιστα. Όλες αυτές οι κακοποιητικές, οι τοξικές συμπεριφορές από τη μεριά του θήτη, κυρία Σταύρακα, ξεκινάνε από την ανατροφή, από την παιδεία, από τις κοινωνικές συναναστροφές. Ξεκινάνε από όλα αυτά που είπατε και εγώ θα σας έλεγα ότι ξεκινάνε από όλους και από όλους μας. Mm-hmm. Αν σχηματοποιήσουμε λίγο την κατάσταση, εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε το σαν μια πυραμίδα που στη βάση της, η οποία βάση έχει να κάνει με τη συχνότητα και το πού μπορεί να συναντήσουμε, βρίσκουμε το σεξισμό, τον ομοφοβισμό, την τρανσφοβία και την αντικειμενοποίηση των σωμάτων, ανεβαίνοντας βρίσκουμε τα έμφυλα στερεότυπα, τις ανισότητες μεταξύ των φύλων, και όσο μικραίνει η πυραμίδα, και πάμε προς τα πάνω, αναφερόμαστε σε λεκτική κακοποίηση, σε σεξουαλική παρενόχληση, στενεύοντας σε βιασμούς, σε σωματική κακοποίηση, και στην κορυφή της υπάρχουν οι γυναικοκτονίες. Τι θέλω να πω με αυτό το σχήμα? Έχει τόση μεγάλη σχέση ο τρόπος που μιλάμε και που κανονικοποιούμε ή ρομαντικοποιούμε τη βία, τόσο άμεση σχέση, είναι τόσο καθημερινό, είναι τόσο μέσα στη ζωή μας, που μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και το πώς συνδέεται τελικά η δολοφονία με όλα αυτά. Μάλιστα. Ακούμε πάρα πολύ συχνά στις δολοφονίες πώς έγινε αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να το χωρίσει το μυαλό ενός ανθρώπου. Κι όμως έχει άμεση σχέση με τον τρόπο που ζούμε και φερόμαστε, με τα σεξιστικά σχόλια, με τα αστιάκια, με τα πειράγματα, στο δρόμο στις γυναίκες, έτσι. Όλα έχουν σχέση και δημιουργούν το ίδιο κλίμα, ότι η γυναίκα δεν είναι το ίδιο εισάξια με έναν άντρα και μπορείς να την κάνεις ό,τι θέλεις. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Κυρία Σταύρακα, πραγματικά όλα όσα μας μεταφέρατε είναι πάρα πολύ χρήσιμα, πάρα πολύ σημαντικά. Ωστόσο, δυστυχώς μας πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας έχουμε ξανά στο δελτίο μας, προκειμένου να συζητήσουμε εκτενέστερα όλα αυτά τα σημαντικά θέματα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.